Ζαχαρίας Μίχας, συνιδρυτής και διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών και Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνα, αμένας και επικεφαλής στο defensepoint.gr. Κύριε Μίχα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα που τα τελευταία 15 χρόνια ήταν απαγορευτικό, στο οποίο κάνετε διεξοδική ανάλυση, στο άρθρο σας, στο θέμα των εξοπλισμών. Στο άρθρο σας κάνετε... δίνεται ένα πλαίσιο για το πρόγραμμα των εξοπλισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις ιταλικές κορβέτες μέχρι την αναβάθμιση των F-16 Block 50, από την κατασκευή των μπελαράκι μέχρι τους αντιεροπορικούς θόλους. Θέλω να μας δώσετε ένα εισαγωγικό σχόλιο για το που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στο πλαίσιο της προσπάθειας επανεξοπλισμού της χώρας. Ο οικονομικός ορίζοντας όμως σκοτεινιάζει, όπως ξέρουμε όλοι. Η ενεργειακή κρίση καταναλώνει κονδύλια τα οποία θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στους εξοπλισμούς. Είναι σωστή η πολιτική ενίσχυση των οικογενειών. Θα ήταν ακόμα πιο σωστό να είχαμε δράσει προληπτικά και από την εποχή του Γιάννη Μανιάτη στο Υπουργείο Ενέργειας να είχαμε προχωρήσει την αξιοποίηση, γιατί αυτή τη στιγμή θα ήμασταν από την πλευρά αυτών που πανηγυρίζουν, την πλευρά των προμηθευτών ενεργειακών προϊόντων δηλαδή. Όπως συμβαίνει με την Κύπρο, ας πούμε. Σε μεγάλο βαθμό, η Κύπρος έχει άλλα προβλήματα και άλλα δεδομένα με την Ελλάδα, αλλά παρά τα αυτά βρίσκεται 15 χρόνια μπροστά από την Ελλάδα. Τώρα πρέπει να προλάβουμε στο θέμα της ενέργειας. Υπάρχουν οι γεωπολιτικές συμμαχίες αυτές και η αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή που καθιστά τους ενεργειακούς πόρους κρίσιμους για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Άρα το κίνητρο των χωρών της Ευρώπης που υποφέρουν χειρότερα και από ό,τι υποφέρουμε εμείς από την ενεργειακή κρίση είναι να βοηθήσουν η Ελλάδα και η Κύπρο. Εάν είχαμε φροντίσει να δούμε την πραγματικότητα εγκαίρως, αυτή τη στιγμή θα ήμασταν το μάνα εξ ουρανού για τους συμμάχους μας στην Ευρώπη. Δυστυχώς επιλέξαμε να πολεμηθούμε με βάση ιδεολειψίες και ιδεολογήματα τα οποία δεν συμβάδιζαν με την τεχνολογική πρόοδο, με αποτέλεσμα όλα αυτά η ζωή σου κάνει πλάκα όταν ακολουθείς δρόμους που δεν συνάδουν με τη λογική. Δυστυχώς αυτό βρισκόμαστε, αλλά δεν έχει νόημα συνεχώς να γκρινιάζουμε για το παρελθόν, να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Μέσα σε όλα τα οποία αναλύεται, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για τα σημεία τα οποία στηρίζετε, δηλαδή πού βρίσκεται το θέμα με τις ιταλικές κορβέτες, την αναβάθμιση του F-16 και τι γίνεται με τις γαλλικές φρεγάτες Μπελαρά. Ακούστε, το θέμα με τις κορβέτες δεν έχει λήξει. Οι πληροφορίες φέρουν να είναι μπροστά οι κορβέτες Ντόχα της Φιγκαντιέρη. Αυτό είχε συνδυαστεί βέβαια με τον γεωπολιτικό παράγοντα. Η παρουσία του Μάριο Ντράγκη στην ηγεσία της Ιταλίας έδινε κάποια νέα στοιχεία. Επρόκειτο για έναν ηγέτη που είχε προδιαγραφές Ζακ Ντελόρ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνώριζε τα οικονομικά ως ολίγη, αλλά ταυτόχρονα είχε και γεωστρατηγικό όραμα. Κατανοούσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται ο ανταγωνισμός, ο οικονομικός και η οικονομική ανάπτυξη. Ήταν ένας άνθρωπος που βλέπει τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται όμως στην ηγεσία. Είμαι πεπισμένος ότι η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να ευθυγραμμίσει και τον Μάριο Ντράγκη σε μια άτυπη συμμαχία του Νότου και για το παιχνίδι των υδρογόνων ανθράκων και το γενικότερο παιχνίδι της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της περιοχής με βάση κάποιες αρχές απαράβατες για σύγχρονες δημοκρατικές πολιτείες στις οποίες καλώς ή κακώς με όλα μας τα μειονεκτήματα συμμετέχει και η Ελλάδα και γι' αυτό μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Σε αυτό το πλαίσιο πήγε να γίνει και μια στρατηγική συμμαχία με την Ιταλία. Αυτή τη στιγμή ο Ντράγκη δεν είναι στο τιμόνι της Ιταλίας. Ενδεχομένως να επανέλθει. Δεν ξέρουμε πόσο αυτό θα βαρύνει στην απόφαση ελληνικής κυβέρνησης, αν για παράδειγμα αυτό θα οδηγήσει με κάποια θεαματική ενδεχομένως από την προσφορά των Γάλλων, που ήδη έχουν βελτιώσει πολύ την προσφορά τους, να πάμε στις κορβέτες Go Wing τις γαλλικές, που είναι και απόλυτα διαλειτουργικές με την Μπελαρά, έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Το ναυτικό δεν θα είχε κανένα πρόβλημα, για να μην πούμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ναυτικού είναι ευθυγραμμισμένο και θα ήθελε για λόγους οικονομίας κλίμακος να επιλέγουν οι Go-Wing. Αλλά η διπλωματική τοποθέτηση των Ελλήνων ναυάρχων είναι ότι αυτές οι τρεις κορβέτες, δηλαδή η Ντόχα, η Go-Wing και η Ολλανδική πρόταση, καλύπτουν απόλυτα τις επιχειρησιακές μας ανάγκες. Θα δούμε τι θα επιλεγεί, γιατί υπάρχει και μια δυσάρεστη πληροφορία ότι υπάρχει μια δυστοκία στα χρήματα, τα 2 δισεκατομμύρια που είχαν υπολογιστεί για τις κορβέτες συν την αναβάθμιση των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, Hellenic Navy.
Θα δούμε τι θα γίνει, πόσα χρήματα υπάρχουν. Περιμένουμε να δούμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη. Πολλοί βέβαια λένε ότι δύσκολα θα προβεί σε ανακοινώσεις, διότι το οικονομικό τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει. Είναι εξαιρετικά σημαντικό που η χώρα βγήκε από το καθεστώς σκληρής εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει απλά μία εποπτεία στα οικονομικά της, αλλά σε πολύ πιο χαλαρούς ρυθμούς. Είναι πολύ σημαντικό. Θα είναι πολύ σημαντικό επίσης να επιτευχθούν οι ισορροπίες στην Ευρώπη, έτσι ώστε, επειδή βρισκόμαστε στην ουσία σε πολεμικές συνθήκες στην Ευρώπη συνολικότερα, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και ενδεχομένως αργότερα με άνοιγμα άλλων μετώπων, όπως για παράδειγμα του Ιράν, διότι και εκεί πέρα αρχίζουν και σκοτεινιάζει ο ορίζοντας, θα πρέπει για τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα να εξαιρεθούν οι αμυντικές δαπάνες, όχι αμυντικές, εξοπλιστικές δαπάνες, για να μας ακριβήσει ό,τι λέμε, από τον υπολογισμό του χρέους. Εάν αυτό συμβεί, θα υπάρξει χώρος να μπορέσει η Ελλάδα να υλοποιήσει απολύτως κρίσιμα εξοπλιστικά προγράμματα για να αποκατασταθεί η τάξη που διασαλεύθηκε. Θα πούμε και παρακάτω για αυτό, ναι. Γιατί είναι ένα θέμα που αφορά το πολιτικό σύστημα ευρύτερα. Εδώ όμως, επειδή σε αυτά τα τρία σημεία δίνεται μια πολύ σημαντική ενημέρωση, στο θέμα με τον Μπελαρά, πού βρίσκεται η φάση ναυπήγησης? Η Μπελαρά στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία δείχνουν να αναφηγούνται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Αυτό οι Γάλλοι το κάνουν και για να δείξουν αξιοπιστία απέναντι στην Ελλάδα, γνωρίζοντας και το πρόβλημα ουσίας, το αμυντικό πρόβλημα ουσίας που έχει, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν και τη δική τους υποψηφιότητα, περνώντας το μήνυμα στην ελληνική πλευρά ότι θέλετε ταχύτατα δαπλία και εμείς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Βέβαια, στην περίπτωση των κορβετών έχουν συνδυαστεί με το μέλλον των ελληνικών ναυπηγείων και δι των ναυπηγείων της Ελευσίνας. Τα πράγματα εκεί, ενώ έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, δεν έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο και δεν ξέρουμε πώς θα κινηθούν. Ένα ναυπηγείο για να μην μπροστά να δουλέψει χρειάζεται σοβαρότατες επενδύσεις σε κόσμο και σε υλικό. Δεν είναι απλό το πράγμα και γι' αυτό και οι ναύαρχοι θα προτιμούσαν και αυτή τη φορά να πάρουν κάτι το οποίο θα μπορέσουν να το πάρουν στα χέρια τους γρήγορα. Σωστά οπλισμένο και γρήγορα. Το θέμα είναι όμως η ρόλη διαπραγμάτευση. Πρέπει να μπει και παράμετρο σε αμυντική βιομηχανία και όχι πρώτα να υπογράψουμε και μετά να συζητάμε. Γιατί μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου δεν λάθος αναγνωρίζετε. Κάνετε λόγο για τα συστήματα, τα αντιεροπορικά και μετά και τα επιτεύγματα που έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Στο κείμενο σας κάνετε αναφορά στο Ισραηλινό αντιεροπορικό σύστημα Barak, το οποίο ταιριάζει γάντι για τον θόλο του Αιγαίου. Πείτε μας δυο λόγια αυτό. Δεν λέω ακριβώς αυτό. Λέω ότι το επέλεξαν οι Κύπροι. Η πληροφορία ανέφερε ότι προμηθεύτηκαν Iron Dome. Το Iron Dome όμως είναι για να χαιτίζει ρουκέτες, ενίοτε σε εισαγωγικά χαζές, που έχουν εκτελούν μια τροχιά, την οποία μπορεί το σύστημα να υπολογίσει και να υπολογίσει πού ακριβώς οδεύουν να πέσουν. Οπότε βλέπουν εάν εκεί που θα πέσουν θα κάνουν ζημιά. Οπότε αυτόματα επιλέγεται και στέλνεται βλήμα αναχέτησης και το αναχαιτίζει. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό σύστημα. Αλλά για παράδειγμα ένα αεροσκάφος το οποίο ηλίσσεται δεν μπορεί εύκολα να το στοχοποιήσει. Βέβαια οι Ισραηλοί έχουν κάνει τρομακτικές πρόοδους. Εκτός από τον Iron Dome, τον σιδηρού θόλο, έχουν και το σύστημα Barak, το οποίο είναι 70 χιλιόμετρα, και είναι και το David Sling. Οι πληροφορίες είναι ασαφείς. Θεωρώ ότι είναι κάτι μεταξύ David Sling και Barak, αυτό το οποίο έχει προμηθευτεί η Κύπρος, εκτός και αν, και κρατήστε το αυτό, επειδή υπάρχει η προοπτική να υπάρξουν πλατφόρμες εξόρυξης φυσικού αερίου και πετρελαίου από τα οικόπεδα στην ΑΟΣ, το Βεληνικές αν μπορεί να καλύψει αυτές τις εξέδρες. Γιατί? Διότι από την πλευρά του Ισραήλ έχουμε την απειλή της Χαμάς και της Χεσμπολάχ. Θα μπορούσε υπό συνθήκες να στοχοποιηθούν αυτές οι πλατφόρμες με βλήματα, οπότε θα πρέπει να έχεις κάποια συστήματα να μπορείς να τις αντιμετωπίσεις και συνεχείς ετοιμότητες. Αυτό θα θεωρούσα βέβαιο, για να το κλείσω, ότι στην αρχική τουλάχιστον φάση, μέχρι να υπάρξουν πληρώματα που θα εξυπηρετούν αυτά τα συστήματα και θα τα επιχειρούν, πιστεύω ότι θα υπάρξει και η Ισραηλινή παρουσία στο νησί της Αφροδίτης. Αυτό όμως που υπενήσετε είναι ότι αυτό ταιριάζει, επειδή έχουμε νησιωτική χώρα μας σε τέτοια περίπτωση. Κύριε Δαμοβολίτη, είναι εξαιρετικά απλό αυτό το οποίο λέω. Οι Ισραηλοί έχουν εξαιρετική τεχνολογία, εκπληκτική τεχνολογία, και έχουν βγάλει, επειδή οι άνθρωποι παίρνουν πολύ σοβαρά την ασφαλειά τους, δεν την αφήνουν σε κανέναν.
και έχουν τεχνολογία αιχμής για να αντιμετωπίσουν όλες τις απειλές. Ναι, υπάρχουν πολλά συστήματα από την πλευρά του Ισραήλ που ταιριάζουν. Υπάρχουν όμως και άλλα. Υπάρχει το εκπληκτικό, κατ' εμέ, είναι εντελώς υποκειμενική η άποψη, σύστημα το IRIS-T, το αντιαεροπορικό, το οποίο μάλιστα έχει, και την, έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί πυράβλους τους οποίους γαλλικής κατασκευής που χρησιμοποιούν τα μαχητικά αεροσκάφη, όταν λήξουν μπορούν να τους πάρουν, να τους επαναπιστοποιήσουν και να τις χρησιμοποιούν στο αντιαεροπορικό σύστημα το IRIS-T. Πολύ σημαντικό. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ είναι σημαντικό. Κάτι που κοιτάζει το ελληνικό επιτελείο, ξέρουν πολύ καλά τις εξελίξεις, κοιτάνε τις τεχνολογικές δυνατότητες που έχουν και σίγουρα τους απασχολεί να υπάρξει κάτι που θα αντικαταστήσει τα ΧΟΚ, στα οποία υπάρχει ένα ζήτημα παλαιότητας, υπάρχει ένα ζήτημα υποστήριξης, δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες για λόγους ευνόητους. Αλλά το κοιτάνε. Οι Ισραηλοί έχουν λύσεις σοβαρές, αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε και χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και πρέπει να διασφαλιστεί ότι ό,τι αγοραστούμε, ό,τι αγοραστεί από εμάς, θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατό και διαλειτουργικό με τα ανατολικά συστήματα. Κύριε Πίχα, για να πάμε τώρα και στο κομμάτι των ραντάρ, στο εθνικό δίκτυο ραντάρ λέτε ότι παρουσιάζεται μια επικίνδυνη τρύπα στο εθνικό σύστημα παρακολούθησης, που υπάρχει η δυνατότητα τώρα να αναβαθμιστεί. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι υπογραμμίζεται ότι κάποιοι δεν θέλουν να ολοκληρωθεί αυτή η αναβάθμιση γιατί θα θέσει τέλος σε έχουμε παράνομες δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, που έχουν να έχουμε, κάνουν το λαθρεμπόριο ναι. Και παράνομα χέρια, ας πούμε. Έχουμε δύο διαφορετικά επίπεδα. Έχουμε το επίπεδο που δεν είναι τόσο προηγμένο το σύστημα ραντάρ που έχουμε, το λέω πολύ γενικά, για να αντιμετωπίσει τη βαλιστική απειλή της Τουρκίας, δηλαδή τους πυράβλους Κασίγκα και μια σειρά από άλλους που έχουν βαλιστικά βλήματα. Δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν και υπάρχει και το ζήτημα του ΕΣΟΘΕ, του ελέγχου του θαλασσίου χώρου, το οποίο καρκινοβατεί πάρα πολλά χρόνια. Μπορώ να σας πω ότι στις αρχές της περασμένης δεκαετίας έγινε ένας διαγωνισμός με ευρωπαϊκά κονδύλια, 250 αν θυμάμαι καλά εκατομμύρια ευρώ, τον οποίο τον αφήσαμε και πέρασε έτσι και δεν καταφέραμε και καλά να αποφασίσουμε. Αυτό σημαίνει ότι χάθηκαν τα κονδύλια. Επανήλθαμε με το 1 τρίτο των κονδυλίων με εθνικά κονδύλια, αφού χάσαμε τα ευρωπαϊκά, και πάλι φαίνεται να μην καταλήγει πουθενά. Και επειδή κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να αρχίσουμε να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ναι, θεωρείται από ανθρώπους γνώστες που το λένε off the record, υπάρχει ζήτημα πολλών οι οποίοι δεν επιθυμούν να υπάρξει αυτό το σύστημα, γιατί κρύβονται διάφορες δραστηριότητες, όπως το λαθρεμπόριο, που δεν μπορεί να ανάγκη να είναι υπότροπο μόνο πετρελαιοειδών, μπορεί να είναι ακόμα και ψυχών, ακόμα και μετανάστευση, παράνομη μετανάστευση, που είναι μεγάλη μπίζνα όπως γνωρίζουμε όλοι. Μπορεί να είναι τα πετρελοειδή όπως είδαμε, μπορεί να είναι τα τσιγάρα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αν θέλουμε να λεγόμαστε σοβαρή πολιτεία και οργανωμένοι, πρέπει κάποια στιγμή να δείξουμε ότι κάνουμε κουμάντο στο χώρο που λέγεται Ελλάδα. Και να καταγγέλλονται και να λέγονται διαζώσεις όταν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα πρέπει, ειδικά όταν έχουν να κάνουν με θέμα τεχνικής ασφάλειας. Επειδή είπαμε στην αρχή λίγο για τα οικονομικά και τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να ενισχυθούν, στο κείμενό σας κάνετε μια διεξοδική ανάλυση και λέτε, ας πούμε, ότι 75 συμβάσεις για το θέμα της άμυνας είναι σε εξέλιξη, αγγίζουν τα 10,5 δις και μαζί με μικρότερα προγράμματα που κυρίζονται τα επιτελεία, φτάνουν στους 18 δις περίπου. Οι αναλυθήσεις υποχρεώσεις. Αλλά αν τις κατανείμουμε άνω της 12ετίας που καθόμασταν τα χέρια σταυρωμένα ναι. Και θεωρούσαμε άλλα πράγματα ως προτεραιότητα παρά την οικονομική κρίση, το ετήσιο ποσό είναι πολύ πολύ μικρότερο. Δηλαδή ακόμα βρισκόμαστε σε φάση όχι που θα φτιάξουμε κάτι καινούριο σχέση με αυτό που υπήρχε, αλλά προσπαθούμε να μπαλώσουμε τρύπες. Και πολλά από αυτά τα χρήματα έχουν πάει στο να καταστήσουμε ξανά λειτουργικά και επιχειρησιακά συστήματα τα οποία δεν λειτουργούσαν επειδή τα είχαμε παρατημένα. Το ερώτημά μου, κύριε Μίχα, είναι το εξής. Επειδή μετά τα σκάνδαλα τα εξοπλιστικά, είπα στην αρχή της κουβέντας ότι καταπιάνεστε με ένα θέμα που μέχρι και πριν από 15 χρόνια ήταν απαγορευτικό λόγω των σκανδάλων που είχαν γίνει με τους Χατζόπουλους και τα σχετικά. Οπότε δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει γι' αυτό. Εσείς παρουσιάζετε τώρα μια ακτινογραφία του πράγματος και με αριθμούς. Το ερώτημα είναι το εξής. Τι γίνεται όμως όταν αυτό το θέμα της εθνικής ασφάλειας και της άμυνας, είναι θέμα που αφορά όλο το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια καθολική συμμετοχή. Τι γίνεται τώρα όταν η ιδεολογία κάποιες πλευρές
παραδείγματος χάρη στην τελευταία, τον τελευταίο προϋπολογισμό ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψήφισε, ας πούμε, τις δαπάνες για την άμυνα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το θέμα με την Τουρκία στα επίπεδα που βρίσκεται. Δεν είναι θέμα που αφορά εν γέννη το πολιτικό σύστημα αυτό και πρέπει να συσπηρωθεί? Αφορά το ελληνικό πολιτικό σύστημα, σαφέστατα, και θα πρέπει όμως να θυμόμαστε κάτι. Ό,τι και να έγινε την εποχή του Τσοχατζόπουλου, που έγιναν πολλά πράγματα, και την εποχή μετά του Παπαντονίου, από ό,τι λέγεται, έτσι, με βάση τις δικαστικές διερευνήσεις που υπάρχουν. Ό,τι και αν έγινε τότε, τώρα στο κρεσέντο του τουρκικού αναθεωρητισμού το 2020, που φτάσαμε πολύ κοντά στη σύγκρουση και θα μπορούσε να έχει προκύψει σύγκρουση, τη δουλειά, την αποτροπή, το τείχος της αποτροπής το ύψωσαν συστήματα τα οποία είχαν αγοραστεί εκείνη την εποχή. Άρα χρειάζεται να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην καταγγελία για ό,τι γίνεται, έτσι, και στο πώς πρέπει να τα διαχειριστούμε. Πρέπει να καταλάβουμε τα ζητήματα εθνικής ασφαλείας είναι εξαιρετικά σημαντικά για να τα καθιστούμε τόσο ανεύθυνα κομμάτι του εσωτερικού πολιτικού διαλόγου. Δεν γίνεται συνεχώς πλέον, και τα τρία μεγάλα κόμματα ήταν κόμματα εξουσίας, έχουν περάσει από την κυβέρνηση και γινόντουσαν τα ίδια. Δεν υπάρχει ακόμα εξοπλιστικός νόμος λειτουργικός, τον οποίο να μην μπορεί κάποιος να τον παρακάμψει και να πρέπει να πάει με τα βήματα που προβλέπονται και με τρόπο που να διασφαλίζεται όσο γίνεται η διαφάνεια. Και να ξέρουμε πάνω απ' όλα, τα επιτελεία πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο στο τι θα καθορίσουν, στον καθορισμό των αναγκών, να μην είναι ασανσέρ τα οπλικά συστήματα αναλόγως. Καθετή που θα αγοράζεται πρέπει να έχει αιτιολογία από πίσω. Την πρωτοβουλία δεν μπορεί συνέχεια να έχει πολιτική ηγεσία. Πρέπει να υπάρχει εξοπλιστικό πρόγραμμα σαφές και εξηγημένο μέχρι κεραίας, γιατί το χρειαζόμαστε, πόσο γρήγορα το χρειαζόμαστε, τι αριθμούς, και πρέπει να υπολογίζεται το συνολικό κόστος, το επιχειρησιακό κόστος και η υποστήριξη του συστήματος σε όλο τον κύκλο ζωής του. Διότι αυτό είναι το πραγματικό κόστος. Το κόστος που ακούμε αγοράς είναι σχεδόν το 1 τρίτο του πραγματικού κόστους λειτουργίας τα 20, 30, 40 χρόνια που θα το κρατήσουμε στην τάξη των ενόπλων δυνάμεων. Όλα αυτά είναι δουλειά για ένα σοβαρό κράτος να θεσπίσει διαδικασίες. Ξέρουν όλοι τι πρέπει να γίνει και όλοι κάνουν τα ίδια. Υπήρξε επί ΣΥΡΙΖΑ νόμος ο οποίος ήταν σχεδόν πλήρης, τον πήρε στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία, τον πετσόκοψε και έχει ευθύνες και ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν τον προώθησε ενώ προλάβαινε, τον προώθησε, τον πετσόκοψε και τον ψήφισε και στη συνέχεια δεν τον εφάρμοσε. Άρα όλοι υπάρχουν ζητήματα για όλους εδώ πέρα. Κάποια στιγμή να σταματήσουμε να βλέπουμε πώς θα πούμε ότι ο ένας και ο άλλος είναι ο ένας είναι ο καλός και ο άλλος ο κακός, όλα κινούνται σε ένα πέραν τον γκρίζο, και να δούμε πώς θα σοβαρευτούμε ως κράτος, διότι η απειλή είναι εκεί έξω και είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο η οποία κάποια στιγμή θα καταλήξουμε σε κάποια καινούργια γιάλτα. Η Τουρκία το έχει καταλάβει και γι' αυτό εξοπλιζόταν. Ο Ερντογάν έχει πει ότι θα χάσουμε εδάφη ή θα κερδίσουμε εδάφη. Ας φροντίσουμε να μην κερδίσει εδάφη σε βάρος μας. Άμα είναι να χάσει εδάφη, ας χάσει. Δικό της πρόβλημα, δεν δικό μας. Το δικό μας πρόβλημα είναι να διατηρήσουμε όμως αυτό που έχουμε αλόβητο. Και κλείνοντας, ήθελα να μας πείτε λίγο τι αποτύπωμα αφήνει στην εξωτερική πολιτική και στην διπλωματία αυτός ο εξοπλισμός. Αν το μεταφράσουμε δηλαδή από το πώς το ερμηνεύουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και την νευρικότητα, ας πούμε, που προκαλείται, συνειδητά και υποσυνειδητά έχει επιδράσει. Επειδή είναι πολύ εύκολο συνεχώς να γκρινιάζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά στην Ελλάδα, που όντως πολλά δεν πάνε καλά, πρέπει να παραδεχτούμε ότι δύο τουλάχιστον τρεις τελευταίες κυβερνήσεις κινήθηκαν με σταθερότητα στην κατεύθυνση σύμπηξης συμμαχιών, συμμαχικών σχέσεων ή πολύ φιλικών σχέσεων με σειρά κρίσιμων χωρών, οι οποίες δεν ήταν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός από τη Γαλλία ήταν το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Αίγυπτος. Ήταν εξαιρετικά σημαντικές κινήσεις. Και παρά την εσωτερική κλωτσοπατινάδα, όλοι στο παρασκήνιο ξέραν πολύ καλά και κινηθήκαν στην ίδια κατεύθυνση. Με πολύ μικρές αλλαγές. Υπήρξαν πρόσωπα, δεν έχει έρθει ώρα να μιλήσουμε ακόμα για αυτά, που κάνανε φοβερή δουλειά από όλα τα κόμματα. Καταλάβανε το γεωστρατηγικό πλαίσιο. Αυτό είναι που έχουμε αυτή τη στιγμή και ενισχύει υπέρμετρα την αποτροπή. Έρχονται στη συνέχεια τα εξοπλιστικά προγράμματα και ναι, όπως το είπατε, το αποτρεπτικό μήνυμα της Ελλάδας ενισχύεται πάρα πολύ, διότι εάν μπορούσε η Τουρκία, εγώ πιστεύω ότι κάτι θα έκανε. Σε μεγάλο βαθμό δεν μπορεί και γι' αυτό δεν το κάνει. Ήμασταν πάλι ο Θεός της Ελλάδας λειτουργήσε και ήρθε αυτό το πραξικόπημα που άλλαξε πολλά δεδομένα στην Τουρκία, σχεδόν κατέστρεψε την αεροπορία της,
και δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα στη δυνατότητα του καθεστώτος εκεί, που είναι ισλαμοφασιστικό καθεστώς. Δεν τους αρέσει που το λέω, θέλω να το λένε ισλαμοεθνικιστικό. Εγώ το λέω ισλαμοφασιστικό και μπορώ να το τεκμηριώσω. Και αυτό το καθεστώς θα ήθελε να κάνει κάτι, αλλά πολύ απλά δεν μπορεί. Και το ρήγμα βέβαια το οποίο δημιούργησε στο θέμα της εμπιστοσύνης των σχέσεων με τις ΗΠΑ είχε αυτό το πραξικόπημα, κάτι το οποίο... Εάν δεν υπήρχε ο Ερντογάν θα έπρεπε να τον εφεύρουμε. Εγώ θα έλεγα ότι κάθε πρωί που ξεκινάμε από το σπίτι μας να κάνουμε το σταυρό μας και να πάμε ανοίγουμε να ανάβουμε ένα κεράκι σε αυτόν τον καλό άνθρωπο. Αυτό σημαίνει όμως πέρα από τον αστεϊσμό, σημαίνει ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την προεκλογική των εκλογών στην Τουρκία και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ψύχρεμοι. Δεν θέλουμε τον Ερντογάν. Θέλουμε κάποιον εναλλακτικά. Εδώ πέρα στην Τουρκία έχουν φτάσει, υποτίθεται φιλοδυτικοί, να ανταγωνίζονται για το μέμφονται τον Ερντογάν ότι είναι υποχρεωτικός απέναντι στην Ελλάδα. Εάν συμβεί αυτό και το στρίψουν φιλοδυτικά, τότε μπορεί να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπως αυτή τις περασμένες δεκαετίες. Και όλη η πίεση να στραφεί στην Ελλάδα. Άρα θα πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά το ελληνικό πολιτικό σύστημα να σκεφτεί τι συμφέρει. Στο περίπου έτσι, όλα σχετικά είναι. Τι συμφέρει την Ελλάδα να υπάρξει στην Τουρκία την επόμενη μέρα, και στο φινάλε οι σοβαρές χώρες ακόμα και σε εισαγωγικά θα βοηθούσαν το αποτέλεσμα το οποίο θεωρούν ότι τους βολεύει. Αυτό πάντως που λέτε με τον Ερντογάν ότι πρέπει να τον ανάβουμε κεράκι πέραν του αστεϊσμού, συμφωνούμε απόλυτα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που... Βοήθησε να πείσουμε για πράγματα που δεν μπορούσαμε επί δεκαετίες. Και... Τα κατέστησε με την αμετρόπια τόσο αυταπόδεικτα. Να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος, να κόβει μέρες, να του δίνει χρόνια. Και να συμπληρώσω, όχι μόνο με τις δυτικές χώρες, αλλά ακόμα και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και με την Αίγυπτο και με τη Σαουδική Αραβία, που είναι πιο κοντά στη θρησκεία, και εκεί δημιούργησε προβλήματα. Υπάρχει ιστορία που λέει πάρα πολλά για το τι έκανε σε αυτές τις περιοχές η Οθωμανική Αυτοκρατορία, και ο νέος Οθωμανισμός που προωθούσαν είχε προβλήματα για άλλες αυτές τις χώρες. Το φλερτ με τη μουσουλμανική αδερφότητα που λειτουργεί αποσταθεροποιητικά και επιθυμεί να ανατρέψει τα καθεστώτα, τα μοναρχικά, τις περιοχές, κυρίως τις περιοχές του Κόλμου, αλλά και στην Αίγυπτο. Δημιούργησε από την πολιτική των μηδενικών προβλημάτων που ευαγγελιζόταν ο Υπουργός Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου, που βρέθηκε εκτός στη συνέχεια, φτάσαμε στην πολιτική των προβλημάτων συνολικά με όλους. Να είναι καλά οι άνθρωποι, τόσο καλά που τα κατάφεραν. Περισσότερα στο Defense Point που έχει δημοσιευτεί και το άρθρο με τους εξοπλισμούς, που έχει ακόμα περισσότερα στοιχεία που δεν μπορούμε όμως να τα βάλουμε όλα σε μια εκπομπή. Ζαχαρίας Μίχας, κύριε Μίχα, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνατε. Γεια σας.